Ορκιζόμαστε ότι προσερχόμαστε στους αγώνες για να αγωνιστούμε ευγενικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς, διότι η συμμετοχή μας έχει σκοπό την επίδειξη υποτικού πνεύματος για την τιμή της πατρίδας και τη δόξα του αθλητισμού. Θέαμα υψηλού επίπεδου τόσο από τους μαθητές όσο και από τις μαθήτριες Λυκείου των ομάδων που συμμετέχουν στην τελική φάση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παρακολουθούν την Τρίτη από το πρωί εκατοντάδες θεατές στο Πανυπηρωτικό. Την Τετάρτη στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Στάδιο Ζωσιμάδες ο τελικός στην κατηγορία των κοριτσιών, ενώ στις 12 θα ακολουθήσει ο τελικός στην κατηγορία των αγοριών. Πριν την έναρξη των αγώνων, το πρωί πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έναρξης με το τελετουργικό που υπαγορεύεται από το πρωτόκολλο των σχολικών αγώνων στην τελική τους φάση και τις 8 ομάδες να παρελάζουν και να παρουσιάζονται στο κοινό. Ακολούθησε ο όρκος του αθλητή, ενώ το πρόγραμμα διανθίστηκε με μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα. Το επόμενο σχολείο είναι το τρίτο γέλ Ηρακλείου Αττικής. Χαιρετισμό απίφθηναν ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μιχάλης Ράπτης, ο υπεύθυνος σχολικού αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας Γεώργιος Ντάφλος, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Αγγελική Φωτεινού και ακόμη ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Παπαχρήστου και ο Αντιδήμαρχος Παντελής Κολόκας. Οι στόχοι των σχολικών αγώνων είναι να ανακαλύψουν οι νέοι έναν υγιεινό τρόπο ζωής, να αναπτύξουν υπευθυνότητα, να διεκδικούν στόχους ατομικά ή ομαδικά, να βιώσουν τη χαρά της συμμετοχής. Δίνεται επίσης η δυνατότητα της διάκρισης που ανταμείβει τη σκληρή και συστηματική δουλειά. Γι' αυτό με ενθουσιασμό στηρίζουμε τα σχολικά πρωταθλήματα και εργαζόμαστε για την επιτυχία τους. Στους άξιους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες και να τους ευχηθώ επιτυχία στην αθλητική τους προσπάθεια. Το ποδόσφαιρο είναι ένα από τα πιο όμορφα και συναρπαστικά ομαδικά αθλήματα. Ποδόσφαιρο δεν σημαίνει επεισόδια από φανατικούς οπαδούς, δεν σημαίνει βία μέσα και έξω από το γήπεδο. Το ποδόσφαιρο δεν στοχεύει στο παράνομο πλουτισμό από στημένα παιχνίδια και στοιχήματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα, στη χώρα μας και όχι μόνο, είναι συνυφασμένο με την αθλητική παρακμή μακριά από τα Ολυμπιακά ιδεώδη. Μην ενδίδετε, μην τσιμπάτε έτσι όπως μιλάμε εμείς στην αυλή, σε αυτή την εικόνα του ποδοσφαίρου. Από τη μεριά μου να δώσω θερμά συγχαρητήρια στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην ομάδα φυσικής αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πραγματικά πολύ σημαντική αυτή διοργάνωση η οποία γίνεται στην πόλη μας. Ας νικήσει ο καλύτερος, ας το απολαύσουμε όλοι. Θα είναι ευθύς έργων εδώ στην πόλη και στον τόπο που γέννησε και που έζησε ο Ευαγγέλης Ζάπας, που είναι ο αναδιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων, όλα να γίνουν υπό το πνεύμα που εφαγωνίζεστε και των αξιών των Ολυμπιακών Αγώνων. Καλωσορίζω λοιπόν και τους αθλητές και τις αθλήτριες και τους εύχομαι να απολαύσουν και να μείνει αξέχαστο αυτές τις μέρες που θα μείνουν εδώ και θα αγωνιστούν, γιατί η σημασία δεν έχει τελικά στη ζωή τι θα φέρει επιτυχία και τι αποτυχία, γιατί δεν ξέρουμε τελικά τι σημαίνει αυτό. Σημασία θα έχει να φύγουν από εδώ ως καλύτεροι άνθρωποι. Και υπηρέτησα τον χώρο του ποδοσφαίρου επί σειρά ετών, στη συνέχεια σαν προπονητής και τώρα από ένα θεσμικό ρόλο. Αντιλαμβάνομαι τις ευθύνες που έχω και θεωρώ ότι όπως υπηρέτησα τα προηγούμενα, θα υπηρετήσω και αυτό το ρόλο που μου έχουν αναθέσει αυτή τη στιγμή. Οι προηγούμενοι ομιλητές δεν μου άφησαν περιθώρια να πω κάτι παραπάνω για τον αθλητισμό. Με κάλυψαν πλήρως, μας κάλυψαν γενικώς. Για την πολυδιάστατο ρόλο που έχει το αθλητισμός. Εγώ θέλω να πω όμως ότι η περιφέρεια είναι πάντα δίπλα σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις.